Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Σταματάκη. Κύριε Σταματάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλή χρονιά έχω και εδώ σε εσάς το... και στους θεατές. Βεβαίως, έχουμε εδώ το βιογραφικό σας. Έχω εκπλαγεί. Έχετε τελειώσει το Πολυτεχνείο. Έχετε κάνει μάστερ στις Ηνωμένες Πολιτείες, διδακτορικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, MBA συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, MBA στην Καλιφόρνια, προφανώς μιλάτε και ξένες γλώσσες. Καλά πράγματα για το ΑΣΕΠΟ αυτά, έτσι. Ναι. Έχετε διατελέσει διευθυντής στο τμήμα ερευνών και δοκιμών της ΔΕΗ. Εκεί ήμουν τα τελευταία χρόνια. Προηγουμένως... Τώρα είστε συνταξιούχος όμως, έτσι. Ναι, είμαι τέος. Ναι, ήμουν πρώην διευθυντής της ΔΕΗ. Τα τελευταία χρόνια ήμουνα στο Κέντρο Δοκιμών και Ερευνών της ΔΕΗ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας και των Βαλκανίων. Πριν ήμουνα στα Ορχεία και από το 2001 μέχρι το 2008 ήμουνα από τα ιδρυτικά στελέχη εκείνης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας, λέγεται, από όπου ξεκίνησε για τη ΔΕΗ η απελευθέρωση ενέργειας. Δηλαδή είχαμε τη διαχείριση των μονάδων παραγωγής και ταυτόχρονα κάναμε και προσφορές προς το σύστημα και προς το τότε χρηματιστήριο ενέργειας, με τη μορφή που είχε τότε. Λοιπόν, σας φωνάξαμε εδώ με αυτές τις περγαμηνές και με αυτή την εμπειρία ταυτόχρονα. Γιατί από ό,τι φαίνεστε, ήσασταν από τους πρώτους που βάλαν τα θεμέλια για να υπάρχει αυτό το σύστημα τιμολόγησης. Όχι βέβαια αυτό ακριβώς ενδεχομένως, αλλά εν πάση περιπτώσει να μπορεί να γίνεται η επιλογή. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, κατά την ακρίβεια 2 εβδομάδες, τη χώρα μας να έχει 240, 260, 280 τιμή χοντρικής ρεύματος και τις υπόλοιπες χώρες να έχουν 150, 40, 16, αρνητικό έφτασε η Γερμανία κάποιες μέρες. Και λοιπόν, η Τσεχία. Να τα πάρουμε με την αρχή, από την αρχή για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Καταρχάς, αυτό που λέμε τιμή χοντρικής είναι η τιμή που αγοράζουν οι πάροχοι από τους παραγωγούς. Σωστά. Ναι. Έχουμε τη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και έχουμε και την λιανική, εκεί που είναι τα τιμολόγια. Μιλάμε τώρα αυτό για... που παίρνουμε στο σπίτι μας. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μιλάμε για τη χοντρική. Η χοντρική αγορά ενέργειας είναι όπως και κάθε άλλη αγορά, έτσι. Είτε είναι ηλεκτρική ενέργεια, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι καύσιμα, είτε είναι σιλάχανα αγορά. Έχει τους ίδιους κανόνες. Δηλαδή, ποιοι είναι οι κανόνες, υπάρχουν οι προσφορές και η ζήτηση. Η προσφορά στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι μονάδες παραγωγής. Οι μονάδες παραγωγής προσφέρουν ενέργεια. Αιωλικά, είναι υδροηλεκτρικά, λιγνίτης, φυσικό αέριο, αυτά είναι τα βασικά. Σωστά. Και στις ευρωπαϊκές χώρες είναι και τα πυρηνικά. Και τα πυρηνικά. Σωστά, εμείς λέμε. Και εισαγωγές. Εμείς κυρίως από Βουλγαρία. Όχι, παίρνουμε διασυνδέσεις από όπου παίρνουμε, έχουμε εισαγωγές. Έχουμε από τη Βουλγαρία, έχουμε τα διασυνδέσεις με Βουλγαρία, με Βόρεια Μακεδονία, με Αλβανία, με Ιταλία και με Τουρκία. Και με Τουρκία. Τώρα, το ρεύμα δεν έχει σημαία. Έτσι. Μπορεί να έρχεται από τη Βουλγαρία, να προέρχεται από τη Βουλγαρία, αλλά να μπαίνει από Τουρκία. Δηλαδή, όπου βρει διέξοδο, έτσι, εάν βέβαια το επιτρέπουν οι αγορές, μπαίνει μέσα στη χώρα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν ένα εργοστάσιο ή ένας προμηθευτής βρίσκεται στη Βουλγαρία θα μπει από τη διασύνδεση της Βουλγαρίας στο ρεύμα, μπορεί να περνάει παράδειγμα από Τουρκία και μπαίνει αμέσως τις διασύνδεσεις που έχουμε με την Τουρκία. Ωραία. Τι γίνεται τις τελευταίες μέρες, γιατί είναι τόσο μεγάλη η απόκληση στη χώρα μας? Στους τελευταίους μήνες, χρόνια. Θα τα πούμε όλα. Γενικώς υπάρχει, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε κάτι στραβό, ρε παιδί μου, εμείς. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι πιο καλό το δικό μας ρεύμα, μήπως. Είναι όλα μαζί. Όχι, δεν το ίδιο με τα άλλα είναι. Είναι η ίδια ποιότητα παντού. Το ρεύμα είναι το ίδιο στην Ευρώπη. Γίνεται από τα κέντρα κατανόμησης που υπάρχουν τα διάφορα. Γίνεται συντονισμός. Δεν υπάρχει θέμα ποιότητας. Η ποιότητα είναι η ίδια σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, είπα προηγουμένως ότι έχουμε προσφορά και ζήτηση. Η προσφορά λοιπόν είναι οι μονάδες, όπως είπαμε πιο πριν, και οι εισαγωγές και η ζήτηση. Τι γίνεται τώρα για το θέμα των εορτές, γιατί ας ξεκινήσουμε από εκεί. Έχουμε σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα σε έναν βαθμό ότι τα εργοστάσια παραγωγής, όχι ρεύματος, γενικά τα εργοστάσια που παράγουν προϊόντα, έχουν, επειδή είναι οι εορτές, έχουν πάυσει να λειτουργούν, είναι διακοπές. Άρα λιγότερη ζήτηση. Λιγότερη ζήτηση. Το ίδιο έχουμε και λόγω της καλοκαιρίας, έχουμε λιγότερη ζήτηση. Δεν έχει κρύο αρκετό. Ναι. Το ίδιο και στην Ευρώπη. Σε λιγότερο βαθμό, αλλά έχουμε καλοκαιρία. Είπα προηγουμένως ότι έχουμε
προσφορά και ζήτηση. Όταν λοιπόν η ζήτηση είναι μεγάλη σε μία αγορά, τότε αυξάνεται η τιμή. Όταν η ζήτηση είναι μικρή, η τιμή είναι χαμηλότερη. Το ίδιο συμβαίνει και με την παραγωγή, δηλαδή με την προσφορά. Τι συμβαίνει τότε? Όταν έχουμε μεγάλη παραγωγή, πέφτει η τιμή. Όταν έχουμε μικρότερη παραγωγή, η τιμή ανεβαίνει. Αυτοί είναι οι κανόνες αγοράς που ισχύουν όχι μόνο στην ειδική ενέργεια, ισχύουν παντού. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα στην Ευρώπη? Είπαμε το κομμάτι της ζήτησης. Από το κομμάτι της προσφοράς, από το κομμάτι δηλαδή της παραγωγής, έχουμε μερικά εργοστάσια τα οποία δεν είναι τόσο ελαστικά το να ανάβουν και να σβήνουν. Με απλά λόγια, τα πυρηνικά. Τα πυρηνικά. Και οι λιγνίτες, όταν τους κλείσεις και να τους ανοίγεις, δεν κάνει καλό. Ζημιώνονται περισσότερο, δηλαδή έχουν περισσότερο ζημιά. Φθύρονται. Ναι. Μειώνεται ο χρόνος ζωής τους, ή θα το έλεγα αλλιώς, ο χρόνος λειτουργίας τους μειώνεται και αυξάνεται έτσι, μάλλον το είπα ανάποδα. Ο χρόνος λειτουργίας τους μεγαλώνει και μειώνεται ο χρόνος ζωής τους. Άρα σημαίνει κόστος, επιπλέον κόστος. Ο τυπικός χρόνος λειτουργίας τους. Ναι. Ο χρόνος, μακροχρόνος, δηλαδή ένα εργοστάσιο μεγάλο, λιγνητικό, έχει 50 χρόνια λειτουργίας. Το άνοιξε, σβήσε, κάνει κακό στη μηχανή. Εμείς αυτό κρατάμε. Άρα προσφέρει ζημιά. Άρα. Αρχή πρώτη, σε το χειμώνα, ακόμα και σε περιόδους γιορτών, δεν κλείνουν τα εργοστάσια αυτά. Γιατί είναι ζημιογόνο. Άρα αναγκάζονται και κατεβάζουν, δηλαδή μπαίνουν μέσα στην χοντρική αγορά. Τα λεφτά τους τα βγάζουν από τη λιανική. Έτσι. Έχουμε μια πτώση στις τιμές, στα τιμολόγια στις χώρες αυτές, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική. Για να μπουν, να παραμείνουν, να διατηρηθεί δηλαδή η λειτουργία τους, παραμένουν σε λειτουργία δίνοντας προσφορά χαμηλές. Εξού και η αρνητική τιμή στη Γερμανία. Ναι, που άλλος δίνει λεφτά για να τον κρατήσει μέσα. Ναι. Όπως αν θυμόσαστε τότε με στην αρχή την κρίση με το COVID, είχαμε πολλά αποθήκες καυσίμων αργού πετρελαίου στην Αμερική, είχαμε αρνητικές τιμές. Το αργό είχε κατέβει να είναι αρνητικό. Δίναν οι άλλοι, επειδή δεν υπήρχε ζήτηση. Και δεν είχαμε που να τα αποθηκεύσουν. Αυτό συνέβη στην Ευρώπη. Τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα? Εδώ έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Πρώτα, η βασική ιδιαιτερότητα είναι ότι υπάρχει βιομηχανική τη χώρα, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη βιομηχανία. Δηλαδή, περισσότερη κατανάλωση προέρχεται από του καταναλωτέ. Το άλλο είναι ότι. Άρα δεν υπάρχει τόσο μειωμένη ζήτηση. Ναι, η ζήτηση μειώνεται. Ναι, γιατί δεν λειτουργούν οι επιχειρήσει, αλλά δεν έχουμε βαριά βιομηχανία σε μεγάλη ζήτηση. Δεν έχουμε βαριά βιομηχανία που να μιλάμε για μεγάλη ζήτηση. Ναι. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι έχουν γίνει διάφορε, θα το μπορούσα να το πω, λάθο επιλογέ, οι οποίε δεν είναι τώρα, είναι από παλιά. Είναι εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Έχει ληφθεί απόφαση από τη μεριά της ΔΕΗ να αποσύρει την λιγνητική παραγωγή. Δηλαδή γίνεται, έχει πάρθει, άμα το δούμε έτσι από καθαρά αγορά. Η απολιγνητοποίηση που είπε ο υπουργός. Έχουμε τεχνητή μείωση προσφοράς. Τεχνητή, θα το πούμε, έλλειψη προσφοράς. Αυτό τι σημαίνει? Όταν είπα προηγουμένως, ανεβαίνει η τιμή. Ανεβαίνει η τιμή. Ναι. Άρα κλείνοντας λιγνητικές μονάδες. Ναι, γι' αυτό ξεκίνησε, που είπε και ο κύριος Σουμελίδης προηγουμένως, ότι δεν είναι τώρα. Ο κύριος Πουλακέδας. Ο κύριος Πουλακέδας. Λάθος, συγγνώμη. Παρακαλώ, αλήμον. Από το 21, από το καλοκαίρι του 21, έχουμε αύξηση τιμών. Γιατί είχαμε έλλειψη, τεχνητή έλλειψη, φθηνής παραγωγής λιγνητικής. Άρα υπήρχε το πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε μόνο τώρα μεγάλες τιμές. Έχουμε εδώ και καιρό, πρωτού ξεκινήσει η κρίση με την Ουκρανία. Έτσι, δεν ξεκίνησε οι αυξημένες τιμές στη χοντρική από τον Φεβρουάρη πέρσι, ήταν από πριν. Κάποια στιγμή όμως η κυβέρνηση παραδέχτηκε αυτή τη λάθος εκτίμηση, τη στρατηγική, και είπε ότι παιδιά να πάρουν μπρος τα λιγνητορυχεία και τα λιγνητοεργοστάσια. Πολύ σωστά, και γι' αυτό έχουν μπει μέσα, αλλά αυτή την εποχή τώρα που μιλάγαμε ήταν μόνο δύο μονάδες που δουλεύανε. Δύο από τις πόσες? Από τις λιγνητικές, από τις συνολικά είναι 7 οι λιγνητικές. Από τις 12 θερμικές μονάδες που είχε η ΔΕΗ, δουλεύανε αυτή την εποχή μέχρι χτες προχτές, δουλεύανε μόνο 4. Δύο λιγνητικές, στον Άγιο Δημήτριο δούλευε ο Άγιος Δημήτριος 3 και αν θυμάμαι και ο 5, ή ο 4, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος εκεί. Δούλευε από τις μονάδες φυσικού αερίου το Λαύριο το 3 και η Μεγαλόπολη 4. Άρα υπάρχουν και μονάδες λιγνητικές και μονάδες φυσικού αερίου που δεν λειτουργούν. Τώρα, από τις μονάδες φυσικού αερίου. Αερίου είναι που παίρνουν εύκολα γρήγορα, δεν έχουν πρόβλημα. Ναι, έχουν αυτή την ελαστικότητα, στο πούμε, στο ξεκίνημα άναμα. Έχουν αυτή την ευκολία. Έτσι. Ότι το κόστος να ανάβεις και να σβήνεις δεν είναι. Υπάρχει και κάποιο κόστος, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο. Και γι' αυτό χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα των ΑΠΕ, των ανεμογεννητριών. Ως υποκατάστατα, βοηθάνε. Βοηθάνε όταν πέφτουν αυτές, βάζεις. Ναι, γιατί η παραγωγή από τις ΑΠΕ γενικά είναι στοχαστική. Δηλαδή, έχει αέρα, έχουμε μεγάλη παραγωγή από τα ολικά. Έχουμε λιακάδα, έχουμε πολύ ήλιο.
Έτσι έχουμε μεγάλη παραγωγή για τα φωτοβολταϊκά. Ξαφνικά περνάει ένα σύννεφο, έχουμε συννεφιά, μειώνεται. Άρα κάποιος πρέπει να κάνει τη ρύθμιση, γιατί θα μείνουμε από ρεύμα. Και αυτές είναι του φυσικού αερίου, γιατί παίρνουν γρήγορα μπρος χωρίς μεγάλο κόστος. Έχουν αυτή το πλεονέκτημα, στο πούμε. Άρα αυτή τη στιγμή το ότι έχουν μείνει εκτός αυτές οι μονάδες, οι 8 από τις 12, αν θυμάμαι καλά, όπως τα λέγατε, λιγνητικές και φυσικού αερίου, δεν έχει λογική ερμηνεία. Η λογική ερμηνεία έχει ότι, όπως είπα πιο πριν, εάν στην προσφορά, έτσι, δηλαδή στην παραγωγή, μειώσεις την προσφορά, γίνει τεχνητή έλλειψη, ανεβαίνουν οι τιμές. Τώρα θα μου πείτε ποιος ευνοείται από αυτή τις ψηλές τιμές. Έτσι, αν ευνοείται, ξέρω εγώ, ποιοι από τους παρόχους στον ελληνικό χώρο ευνοούνται. Ευνοούνται, ας το πάμε ανάποδα, δεν ευνοούνται αυτοί που έχουν μεγάλο ποσοστό από τη ζήτηση. Δηλαδή, όπως είναι η ΔΕΗ, έχει καλύπτει το 60% της ζήτησης. Mm-hmm. Ενώ έχει το 40% της παραγωγής. Άρα, αν αύξημε, η ΔΕΗ τι χρειάζεται για να καλύψει το υπόλοιπο παραπάνω στους πελάτες. Το 20%. Θέλει ένα 20% παραπάνω. Το αγοράζει πάλι. Το αγοράζει το σύστημα. Άρα, εάν ήταν ωφελημένη, για να είναι ωφελημένη η ΔΕΗ, θα πρέπει η τιμή στη χοντρική να είναι χαμηλή. Άμα είναι ψηλή, η τιμή πληρώνει παραπάνω. Και αυτό φαίνεται, άμα θα δείτε τα λογιστικά, τα αποτελέσματα που βγήκαν το 9 μήνου, τα αποτελέσματα χρήσης 9 μήνου, θα δείτε ότι η ΔΕΗ πληρώνει κάπου 291 ευρώ τη μεγαβατόρα για να αγοράζει από το σύστημα, δηλαδή από τους ανταγωνιστές τους και από εισαγωγές, να αγοράζει ενέργεια. Ενώ το δικό της κοστίζει γύρω στα 145. Άρα, το δικό της εννοώ από την παραγωγή που παράγει ίδια. Ναι, από λίγνητη. Εκεί λοιπόν έχουν γίνει κάποιες, έτσι εκτιμώ, λάθος εκτιμήσεις. Λάθος στρατηγικές, μάλλον λάθος στρατηγική διαχείριση. Ναι. Αυτό τώρα τελευταία έβαλε άλλη μια μονάδα. Εχθές έβαλε, δουλεύουν τρεις λιγνητικές, νομίζω, και γι' αυτό και κατέβηκε η τιμή σήμερα. Έχει πάει γύρω στο 218. Να δούμε και τον πίνακα, αφού το αναφέρει ο κύριος Σταματάκης. Να δούμε το σημερινό. Δηλαδή, αν το δούμε τις προηγούμενες μέρες, έχει κατέβει. Και νομίζω το έχουν κατανοήσει και θα κατέβει ακόμα περισσότερο. Έχω αυτή την αίσθηση. Υπάρχει σύγκληση πια με πολλές χώρες. Ναι. Όπως και θα αυξηθεί και στις ευρωπαϊκές. Πρωταθλητές παραμένουμε και σήμερα, βέβαια, από ό,τι βλέπω. Εντάξει, ναι, ναι. Είναι 15 μέρες σε βιβλία. Είμαστε πρωταθλητές. Αυτή η διαχείριση τώρα έχει σχέση με το γενικότερο πρόβλημα εδώ και ένα χρόνο που η χώρα μας έχει πολύ ψηλή τιμή ενέργειας. Ενώ ήμασταν μια χώρα που είχε σχετικά φτηνή τιμή ενέργειας μέχρι πρόσφατα. Ήμασταν κάτω από το μεσόωρο, τώρα συγκλίνουμε περίπου στο μεσόωρο. Πολύ χαμηλά, ήταν πολύ χαμηλή τιμή και είναι γιατί είχαμε, όπως το λένε και οι δικοί μας από οι πρώην συνάδελφοι από τη ΔΕΗ, είναι το ολιγνίτης, το χώμα, το άγγιο χώμα, το ελληνικό. Πώς υπήρχε η έκραση. Όσο υπήρχε η λιγνητική παραγωγή, είναι πράγματι είχαμε χαμηλή τιμή. Και θα έχουμε στο μέλλον, έτσι, για να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι, και θα έχουμε στο μέλλον χαμηλότερη τιμή, όσο στο σύστημα μπαίνουν περισσότερες μονάδες από ΑΠΕ. Τα ΑΠΕ έχουν ένα χαρακτηριστικό ότι έχουν φτηνή παραγωγή. Οριακό κόστος, μηδέν μεταβλητό κόστος. Σημαντική επένδυση, αλλά μηδέν οριακό κόστος. Ναι. Δηλαδή, για να δώσουμε και μια αισιόδοξη μήνυμα στους καταναλωτές, στους Έλληνες καταναλωτές, έτσι, όσο μπαίνουν περισσότερες μονάδες από τις ανανεώσιμες πηγές, έτσι θα έχουμε πτώση και συμβαίνει αυτό. Ορισμένες μέρες, έχω εδώ να σας δείξω έτσι κάποια διαγράμματα, σημαίνει ορισμένες μέρες αυτά που είδαμε στην Ευρώπη, αυτές τις μέρες έχουν συμβεί και εδώ στην Ελλάδα. Εδώ να πουλάμε με μηδενική τιμή. Εδώ έχουμε, είναι 11 Δεκεμβρίου. Για αρκετές ώρες είχαμε μηδενική τιμή. Βέβαια, εδώ πετάχτηκε γύρω στα 350. Άλλο ένα έχουμε περίπτωση στις 13 Δεκεμβρίου. Έχουμε πάλι χαμηλές τιμές. Εδώ βέβαια στην αιχμή έχει πάει 600. Η τάση, αυτό που θα δούμε στο μέλλον, είναι όσο έχουμε μεγαλύτερη ένταξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βέβαια κοστίζει η επένδυση. Η επένδυση. Βέβαια αυτή αποσβαίνεται αργότερα. Και θέλει και προσοχή υπερβαντολογικά, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι άλλη ιστορία στην παραγωγή. Στη λειτουργία του δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Όταν παράγω, εντάξει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, ενώ και στην εγκατάσταση σε μέρη που είναι υπερβαντολογικά ευαίσθητα, όπως βουνοκορφές, νησιά. Ναι, αυτά είναι με τα αιωλικά. Ναι. Είναι περισσότερο όταν. Εντάξει, εγώ κατανοώ το περιβαλλοντικό, να μην έχει μόλυνση όπως έχουν θερμικές μονάδες. Έχουμε εκπομπές, ρήπων. Εκεί είναι περισσότερο οπτική.
οπτική μόλις, ας το πούμε. Ναι. Εμείς που περπατάμε και στα βουνά και περιοχές, οι διάφορες που μένεις εκεί, είναι μεγάλη κουβέντα. Δυστυχώς δεν έχουμε κάνει χωροταξικό στην Ελλάδα. Δεν είναι ώρα να τα λύσουμε τώρα. Ναι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε άλλα 5 λεπτά μετά για τα υπόλοιπα θέματα. Ναι, να πούμε για την υπορτιμολόγηση. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Λοιπόν, μάλιστα για την εμπειρία της ΒΕΗ από πόσα χρόνια δουλεύετε εκεί, 35-40 χρόνια που δουλεύετε. Και τις σπουδές. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της υπερτιμολόγησης. Ναι. Σας ακούμε. Ναι, για το θέμα της υπερτιμολόγησης υπάρχει μια άποψη η οποία εκφράζεται, έχει εκφραστεί από τη ΡΑΗ και υπάρχει και η άποψη από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, της αντιπολίτευσης. Για το ύψος των υπερκερδών. Ναι. Εδώ έχουμε μια αγορά, δηλαδή πρέπει να γίνει κατανοητό το πώς λειτουργεί η αγορά. Έτσι, νομίζω από τους τηλεθεατές σας, όσοι έχουν κάποια γνώση από μικροοικονομική, θα κάνουμε καταλάβουν καλύτερα. Έχουμε μια αγορά που είναι ολιγοπωλιακή. Έτσι. Είναι, οι παίκτες είναι 4-5 παίκτες. Τι σημαίνει αυτό? Εφόσον είναι ολιγοπωλιακή η αγορά, οι παίκτες, οι συμμετέχοντες, έχουν στόχο, έτσι, να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Είναι χαρακτηριστικό μιας ολιγοπωλιακής αγορά. Δηλαδή βγαίνουν και λένε, ακούω μερικούς, υπάρχει το καρτέλ ενέργειας. Βέβαια υπάρχει, είναι φυσιολογικό αυτό. Εφόσον υπάρχουν 4-5 παίκτες και είναι ολιγοπωλιακή η αγορά, θα συνεννοηθούν. Είναι μοιραίο. Εντάξει, είναι κατά, μοιραίο. Κάποιο τρόπο. Εδώ δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται, αλλά εντάξει. Πολλά πράγματα, όπως λέγαμε και στο στρατό, δεν επιτρέπονται, αλλά επιτρέπονται. Εδώ υπάρχει ο ρόλος, δηλαδή δεν είναι η μοναδική στον κόσμο ολιγοπωλιακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν και άλλες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και εδώ πρέπει να επέμβει, είναι η δουλειά του ρυθμιστή, ο οποίος ρυθμιστής επεμβαίνει, να στρέψει την αγορά, αυτά τα λένε όλα τα κλασικά βιβλία μικροοικονομικής, να γίνει αγορά, αυτό που λέμε perfect competition, του τέλειου ανταγωνισμού. Όπου εκεί οι προσφορές της κάθε μονάδας θα πάνε στο οριακό της κόστος, έτσι, και δεν θα πηγαίνουν στα ύψη, όπως τώρα το μόνο που περιορίζει σε μια ολιγοπωλιακή αγορά το πόσο θα δώσει ο καθένας την προσφορά του, είναι μέχρι πόσο μπορεί να αντέξει η αγορά. Άρα χρειάζεται ρύθμιση η αγορά. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να γίνει από τη ΡΑΕ. Και δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που λέω. Η αγορά τα ξεκίνησε όταν ήταν πρόεδρος ο κύριος Κάπρος, ο καθηγητής, ο Παντελής ο Κάπρος, ο καθηγητής στο Πολυτεχνείο, που είναι συνταξιούχος τότε. Οι πρώτοι κώδικες οι οποίοι εφαρμόστηκαν, τους οποίους είχε φτιάξει αυτός και ήταν ένας σοφός άνθρωπος, είχε απέτηση, τότε ήταν ο μόνος παίκτης ΔΕΗ. Για να μπορεί να περιορίσει το μονοπόλιο της ΔΕΗ στην αγορά που ξεκίναγε τότε, επέβαλε. Στη ΔΕΗ επέβαλε σε εμάς. Η πρώτη προσφορά που έγινε στο σύστημα την είχα κάνει εγώ. Έγινε το 2001 το Μάιο. Να δίνουμε προσφορές στο οριακό κόστος της κάθε μονάδας. Και αυτό που λέμε το οριακό, η οριακή τιμή συστήματος ήταν το οριακό κόστος της πιο ακριβής μονάδας. Σε μια αγορά πλήρη ανταγωνισμού, δηλαδή τι σημαίνει πλήρη ανταγωνισμό, υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Η αγορά τίνει προς το οριακό κόστος. Τι είναι το οριακό κόστος? Το οριακό κόστος είναι για παραγωγή μίας επιπλέον μονάδος, είτε είναι ρεύμα, ξέρω, ένα μεγαβά παραπάνω, μία μεγαβατόρα παραπάνω, είτε είναι φυσικό αέριο, ξέρω εγώ κάποια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ή είναι, ξέρω εγώ, παπούτσια, μερικά παπούτσια παραπάνω. Ή αντίστοιχα μείον. Δηλαδή, να κουμπίσει να παράγει, αυτό είναι το οριακό κόστος. Τώρα, πώς έπρεπε, και εδώ υπάρχει και μια διαφορά. Ο τρόπος που λέει η ΡΑΕ, που υπολογίζει και το Υπουργείο, ο οποίος είναι μια μπακαλική, είναι υπολογίζουν τα υπερκέρδη. Ναι, τα υπερκέρδη. Τα οποία πρέπει να φορολογηθούν. Εδώ πρέπει να υπολογιστεί. Πώς θα έπρεπε να ήταν, εάν ήταν η αγορά perfect competition, τελείως ανταγωνιστική, ποιες θα ήταν οι προσφορές, πρέπει να γίνει με οριακό κόστος, αυτή είναι η οριακή τιμή, συγκεκριμένα πράγματα, να λυθεί το ένα μοντέλο, οι τιμές που δίνονται τώρα και να βρεθεί η διαφορά. Η διαφορά είναι τα υπερκέρδη. Δηλαδή, ενώ τώρα υπάρχει επιστήμη που λέγεται μικροοικονομική και υπάρχει τρόπος να λυθούν. Πολύ απλά τα οποία δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή, βλέποντας κάποιος που γνωρίζει κάποια, έχει κάποιες γνώσεις μικροοικονομίας και ηλεκτρικής οικονομίας, όλος αυτός ο καυγάς είναι έτσι, δεν είναι, έτσι, δεν είναι. Δηλαδή, είναι για γέλια όλη αυτή η υπόθεση. Είναι στο ενδιάμεσο, είναι πιο κοντά στη μία πλευρά ή στην άλλη? Η αντιπολίτευση υπολογίζει με το μεταβλητό κόστος. Περισσότερο κοντά είναι εκεί. Κοντά στο μεταβλητό κόστος. Μάλιστα. Το ωριακό κόστος είναι σε κάποιες φάσεις μικρότερο του μεταβλητού, σε άλλες φάσεις, δηλαδή όταν αυξάνεται η παραγωγή, είναι λίγο μεγαλύτερο. Εκεί κοντά είναι. Η αρχή του προβλήματος, με βάση αυτά που μας λέγατε, είναι το γεγονός ότι έκλεισε η κυβέρνηση τις λιγνητικές μονάδες. Ναι, είναι η τεχνητή έλλειψη προσφοράς, παραγωγής.
Όταν το συζητούσαμε, όταν το λέγαμε τότε, στο δημόσιο διάλογο. Η βία επωληνητοποίηση. Ναι, και λέγαμε ότι να το κάνουμε, αλλά γιατί βιαζόμαστε, ρε παιδιά, ας το κάναμε σταδιακά όπως είχαμε το σχέδιο που ήταν μέχρι το 2030. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν ότι οι λιγνητικές μονάδες έχουν αυτό το τέλος. Τα δικαιώματα διοξιδίου, το οποίο μας κοστίζει και αυτό τις έκανε οικονομικά σύμφορες. Το έχετε υπολογίσει αυτό το... Τα έχει υπολογίσει εγώ, τα έχει υπολογίσει και η ΔΕΗ και στα λογιστικά ή λογιστικές καταστάσεις που έβαλε τώρα το 9μηνο, ήδη η ΔΕΗ παραδέχεται ότι είναι φθηνότερη. Λαμβάνοντας υπόψη και τα δικαιώματα, βέβαια, στο κόστος, στο μεταβλητό και στο οριακό κόστος. Τα συμπεριλαμβάνει. Στρατηγικά θα πρέπει να έχει γίνει μια άλλου είδους διαχείριση και να μην γίνει τόσο γρήγορη για λόγους ασφάλειας και διαφοροποίησης πηγών. Εφόσον βγάζεις, αποσύρεις κάτι... Στην πράξη αποδείχθηκε λάθος των πραγμάτων. Αλλά θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε και να μην ήταν ο πόλεμος να έχει προβλεφθεί ένα ακραίο σενάριο όπως αυτό. Δράσουμε και σκεφτούμε τεχνοκρατικά και ορθολογικά. Υπάρχει απάντηση. Εφόσον αποσύρεις μια ποσότητα, θα πρέπει να αντικαταστήσεις με κάποια άλλη. Απλά πράγματα. Φυσικό με τι θα... Όχι. Εφόσον πάμε... Αυτό έγινε. Εφόσον πάμε για μονάδες ΑΠΕ, θα πρέπει να αντικαταστηθούν με ισοδύναμες. Το έχουμε να τα ακούσετε λίγο. Με ισοδύναμη βαθμού εκμετάλλευσης μονάδες ανανεώσιμες. Είτε φωτοβολταϊκά, είτε. Άρα. Δεν θα έπρεπε να έχουμε εγκαταλείψει τον λιγνίτη αν δεν έχουμε εξασφαλίσει τις ΑΠΕ. Άμπρο. Δημιουργούμε λοιπόν τεχνητή έλλειψη. Πώς το λέμε όταν τεχνικά, λοιπόν έσκασε... Έλλειψη ισχύως. Έτσι το λέμε εμείς τεχνικά, για κόσμο δεν το καταλαβαίνει. Αυτά το έλεγα. Έλλειψη ισχύως, τι σημαίνει έλλειψη ισχύως. Θα καταλάβει κανένας. Αλλά έπρεπε στο ενδιάμεσο, αφαιρώντας το σταδιακά, να προσθέσουμε ή να πρημοδοτήσουμε την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ, περισσότερων βολταϊκών. Ήταν στρατηγικό λάθος η επένδυση στο φυσικό αέριο. Όχι. Το φυσικό αέριο δεν είναι λάθος. Σε αυτή την έκταση. Σε αυτή την έκταση. Συγγνώμη. Γιατί και το φυσικό αέριο. Και έχω γράψει και ένα άνθρωπο. Συλλειτουργεί με τις ΑΠΕ. Το φυσικό αέριο θα έχει την πορεία ότι έχει και το πετρέλαιο. Είναι ορυκτό καύσιμο κι αυτό. Δεν είναι το περιβαλλοντικό. Όχι, όχι, όχι. Αν υπάρχει λίγο χρόνο, είχα γράψει ένα άρθρο για αυτό το θέμα. Ότι όσο αυξάνει ο πληθυσμός της γης, η παραγωγή, εάν την διαιρέσουμε δια του πληθυσμού της γης, η παραγωγή φυσικού αερίου αρχίζει και μειώνεται. Υπάρχουν άθρα πάρα πολλά ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου ακολουθεί μια αναστραμμένη καμπάνα. Δηλαδή θα μειωθεί η παραγωγή του, άρα η τιμή του θα αυξηθεί. Ναι. Δεν είναι απεριόριστο. Δεν ναι, είναι απεριόριστο. Και ένα τελευταίο. Ενώ οι ανανεώσιμες είναι απεριόριστο. Ο ήλιος και ο αέρας. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Σταμιντάκη, σας ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ για τις εξηγήσεις που δώσατε συνολικά. Ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ που λέγεται στην πολιτική σφαίρα ότι θα μπορούσε να αλλάξει πολύ τη δομή της αγοράς, είναι σημαντικό πράγμα, συμφωνείτε με αυτή τη θέση? Κοιτάξτε να δείτε, στη χώρα μας έχουμε μια κυρίαρχη εταιρεία, έτσι, η οποία έχει το 60% της παραγωγής και το 40%, το 60% της ζήτησης και το 40% της παραγωγής. Είναι πολύ μεγάλη για την αγορά αυτή. Άρα πρέπει να ρυθμιστεί. Αυτό που λέμε, να υπάρχει κάποιος να τη ρυθμίζει. Και να μην είναι ένα ιδιωτικό μονοπόλιο. Όπως είναι η ΔΕΗ τώρα, μόνη της, ένα ιδιωτικό μονοπόλιο, έτσι, δεν είναι καλό για την αγορά. Δηλαδή, θα μπορεί να πηγαίνει τις τιμές ανάλογα με το πώς ωφελείται, πώς ωφελούνται οι μετοχοί της. Άρα θα πρέπει να δεσμεύεται. Τώρα, με τη ΔΕΗ όπως είναι. Εάν όμως η ΔΕΗ όπως έχει γίνει, δηλαδή αντίστοιχες καθιστοποιημένες εταιρείες δημοσίου χαρακτήρα, όπως έγινε η ΕΝΕΛ παράδειγμα στην Ιταλία, όπου κι αλλού, σπάσανε. Δηλαδή σε 2-3 κομμάτια. Αυτό που λέγανε παλιά, που ήταν η μικρή ΔΕΗ. Δηλαδή να φτιαχτεί ένα κομμάτι της ΔΕΗ, η μικρή ΔΕΗ, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός. Γιατί κακά τα πράγματα, όσο υπάρχει ανταγωνισμός, έχουμε χαμηλές τιμές. Αυτό είναι κανόνας αγοράς, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Αυτό που είπα, το λιγοπόλιο. Έτσι, το λιγοπόλιο θα υπάρχει, αλλά όσο πιο πολλή παραγωγή υπάρχουν, έτσι, τόσο πιο χαμηλές θα είναι τιμές. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ή να την ελέγχει το δημόσιο, να είναι υποκρατικό έλεγχο για να μπορεί να έχει χαμηλές τιμές. Δηλαδή, φανταστείτε μια μεγάλη εταιρεία μονοπωλιακή και να είναι ιδιωτικό. Ποιος θα την ελέγχει αυτή? Να λειτουργεί. Ή να σπάσει σε κομμάτια. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Αυτό που λέγανε μικρή ΔΕΗ. Εκεί θα πρέπει κάθε μια κυβέρνηση, δεν ξέρω και ποια είναι, να αποφασίσει. Σε κάθε περίπτωση, δεν αρκεί να την ελέγχει η αγορά με τα ΙΡΑΕ, πιο σωστά. Θα πρέπει να την ελέγχει απευθείας το δημόσιο, αν παραμείνει τόσο μεγάλη. Ναι, γιατί έχει. Και να μην λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια. Εφόσον το δημόσιο είναι ιδιοκτήτης της, θα κοιτάει το όφελος.
του συνόλου των πολιτών. Αυτό έχει το δημόσιο χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ο δημόσιο χαρακτήρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταμαντάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο και την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για τα φώτα σας. Ειλικρινά ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η συζήτηση και τη βάλαμε σε μια πραγματική βάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.